περιβάλλον είναι το μόνο που αφήνουμε στα παιδιά μας και γενικότερα στους απογόνους μας. Οτιδήποτε άλλο μπορεί μέσα σε μία ώρα, σε μία μέρα να εξαφανιστεί. Το περιβάλλον θα μείνει και είναι εδώ για αυτούς που έρχονται μετά από εμάς. Η Σάμος είναι ο πρώτος τόπος στον οποίο τέθηκε σε εφαρμογή το Μνημόνιο Συνεργασίας του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κάπαλας Καρύδης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ένα μνημόνιο που στοχεύει στην ανάληψη από κοινού περιβαλλοντικών δράσεων με τη συνδρομή των δυνάμεων του στρατού. Δευτέρα 22 Νοεμβρίου, πρωί-πρωί είχαμε συγκεντρώσει τους περίπου 100 εθελοντές, μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό και οπλίτες θητείας από όλες τις μονάδες της ΣΑΜΟΥ, και το πρώτο κομμάτι της δράσης ήταν η ενημέρωση, παύλα εκπαίδευση από το προσωπικό του Κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιου Λασκαρίδη. Καλημέρα και από μένα. Εγώ είμαι η Αγγελική Κοσμοπούλου, η διευθύντρια του Ιδρύματος. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την προθυμία και για τον εθελοντισμό και το διοικητή για την οργάνωση αυτής της δράσης. Όπως είπαμε, η δράση αυτή είναι αυτή που εγγενιάζει τη συνεργασία μας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και για μας έχει ιδιαίτερη σημασία και έχει ένα τεράστιο συμβολισμό. Πήγαμε με τα αυτοκίνητα στο Ασπροχώρτη και στο Λιβαδάκι, με τα μέσα του στρατού. Ενώ στο Μαλαγάρι επιβαστήκαμε στις Λέμβους και πήγαμε στις απομακρυσμένες παραλίες, όπως τα Ψαθάκια, Μελισσόβραχα, Πράσο, για να αρχίσουμε τη συλλογή των απορριμμάτων με προσωπικό του στρατού, αλλά και τις κατευθύνσεις από τους ανθρώπους του Κοινοφελούς Ιδρύματος. Δουλέψαμε σε 7 ομάδες αποτελούμενες από μέλη του Ιδρύματος και του Typhoon Project και από εκπροσώπους των ομάδων του στρατού στο νησί. Η μεγαλύτερη ομάδα ήταν η ομάδα στο Ασπροχώρτη, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε και τη συνηθισμένη επιβάρυνση μιας παραλίας μετά το τέλος του καλοκαιριού, αλλά και το φόρτο που έχει εισπράξει το νησί από το προσφυγικό. Ακόμα δηλαδή στις παραλίες του νησιού βρίσκουμε σακίδια, σωσίδια, παπούτσια και διάφορα απομεινάρια αυτής της πολύ μεγάλης προσφυγικής ροής. Είχαμε κάνει μια έρευνα στην περιοχή Γαλάζιο και εντοπίσαμε σε ένα βάθος 10 με 12 μέτρα βάρκες από αυτές που χρησιμοποιούσαν οι πρόσφυγες μετανάστες και οι οποίες ήταν αρκετά δύσκολο να ανελκυστούν. Ο στόχος εκεί στο Γαλάζιο ήταν να τις δέσουμε τις βάρκες και να προσπαθήσουμε να τις ανελκύσουμε στην επιφάνεια. Όταν καταφέραμε με μεγάλη δυσκολία να τραβήξουμε τις βάρκες αυτές, προσεγγίσαμε το πλοίο τυφώνας όσο το δυνατόν πιο κοντά, ώστε να μπορέσει με τους γερανούς του να τις τραβήξει στο ειδικά διαμορφωμένο καταστρωμάτι. Είναι ένα συμβολικό σημείο αναφοράς για μας, αλλά την ίδια στιγμή είναι ένας πολύ μεγάλος αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Συμμετείχε στη δράση με την ομάδα των καθαριστών του, που διασκορπίστηκαν στις 7 παραλίες τις οποίες καθαρίσαμε, και την ίδια στιγμή πάνω στον τυφώνα ανέβηκαν πολλά από τα απορρίμματα, αλλά και οι βάρκες που η ομάδα των αυτοδυτών έφερε στην επιφάνεια. Σημαντική ήταν η συμβολή των αυτοδυτών του νησιού, μιας ομάδας έτοιμης, μάχημης και πολύ στεναδεμένης μεταξύ της, όπως φάνηκε, που βούτυξε και συμμετείχε σε υποβρύχιους καθαρισμούς, αλλά και πάρα πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ίδιος ο Δήμαρχος συνεργάστηκε
συνεργάστηκε μαζί μας, βούτυξε ως αυτοδίτης ο ίδιος και έδωσε πραγματικά το καλό παράδειγμα, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις πάρα πολλές δράσεις που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Οφειλόμενο το λιγότερο ευχαριστώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Ίδρυμα Λασκαρίδη που συμπεριέλαβαν στη δράση της Σάμουεν, μια δράση η οποία συμμετείχα και εγώ ως εθελοντής μαζί με τους συντρόφους μου στο Σύλλογο Αυτοδητών. Θέλουμε όμως αυτό να επαναληφθεί. Καθαρίσαμε το χειμώνα, όταν οι παραλίες του νησιού ήταν ήδη άδειες. Ξέρουμε όμως ότι σε μερικούς μήνες, δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η ροή των πραγμάτων και η ροή των κυμάτων πολλές φορές, θα πρέπει να ξανάρθουμε στη Σάμο. Το καλό είναι ότι αφήνουμε πίσω μας μια έτοιμη ομάδα. Μια έτοιμη ομάδα με την υποστήριξη και του στρατού και της αυτοδιοίκησης και των αυτοδητών, που πιστεύουμε ότι θα την ξαναβρούμε για κοινές δράσεις στο πεδίο από την Άνοιξη.